Ο Κέντσο Κιγιάμα με το 112, 35 ετών. Ο Ιάπωνας αθλητής. Και ο 33χρονος Ριόκι Σέκια. Και αυτός από την Ιαπωνία. Καταχειροκροτείται και ασφαλώς παίρνει κουράγιο για την πολύ δύσκολη συνέχεια. Αφού έχει διανύσει το πρώτο μόλις κομμάτι των 246 συνολικά χιλιόμετρων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας, πόσους τουλάχιστον το καταφέρουν, η διαδρομή από την Αθήνα στη Σπάρτη. Η αναβίωση της ιστορικής διαδρομής που ακολούθησε ο ονόμαστος Αθηναίος ημεροδρόμος Φιδιππίδης το 490 π.Χ. Λίγα λόγια την διαδρομή. Είμαστε εκεί τον 7 χαίρετε στη διαδρομή. Νομπουάκι Κουάγκο που δήλωσε πως διασκεδάζει με την διαδρομή με τα λίγα αγγλικά που γνωρίζει. Δεν αντιμετώπισε τίποτα πρόβλημα και λέει είναι πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται. Το τέτοιο ή καλά. Μας βοηθάει ο καιρός, είναι πιο δροσερό. Διάστης απόψεων, ο ρέπος, όπως ο καιρός είναι πολύ ζεστός, ο Ιάπωνας έχει μάθει σε διαφορετικά τμήματα, ίσως βλέπει διαφορετικά τον αγώνα και θεωρεί ότι είναι καλός ο καιρός και βοηθάει τους αθλητές. Πάντως, περισσότεροι από αυτούς περιμένουν να βραδιάσει για να δροσίσει και εκεί να ανεβάσουν τους ρυθμούς, να συντήρησε δυνάμεις αυτό το πρώτο κομμάτι της διαδρομής. Προκειμένου να έχουν δυνάμεις για την πολύ δύσκολη πραγματικά συνέχεια. Και Σβεχάγγελ, ο 40χρονος, με τον αριθμό 86 από την Ολλανδία. Και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους δρομείς που συμμετέχουν στον αγώνα Σπάρταθλον, το 18ο υπερμαραθώνιο από την Αθήνα στη Σπάρτη. Η ώρα είναι 2 και ήδη από τον πρώτο μεγάλο σταθμό της Κορίνθου έχουν περάσει οι 10 πρώτοι αθλητές που συμμετέχουν στον αγώνα του Σπάρταθλου. Ο αγώνας, όπως μας δήλωσαν κατά την άφηξή τους, είναι πιο αργός από ό,τι πέρυσι, αλλά ευελπιστούν στην συνέχεια να αυξήσουν τον ρυθμό τους και να πάνε ακόμα καλύτερα. Μετά από 8 ώρες αγώνα, λοιπόν, 2 το μεσημέρι, πρώτος σταθμός για τους αθλητές. Τώρας μέσα στον ήλιο και με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στην υπερπροσπάθεια που καταβάλουν 200 αθλητές και αθλήτριες προκειμένου να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά και κάποιοι από αυτούς να καταφέρουν να τερματίσουν σε αυτό το σπουδαίο πραγματικά αγώνα, το 18ο Σπάρταθλο. Please, a few words about the race. So, not so hot as last year. It's a very fine race. Better than the last year. Some problems? I'm tired.
Κατά τα λεγόμενα του Sebastian Schober, ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός, όπως την περασμένη χρονιά δεν έχει πρόβλημα και συνεχίζει ακάθεκτο στο δρόμο προς τη Σπάρτα. Με τον αριθμό 24, ο Άρη Μουστάλα, 46 ετών, καταφέρνει να φτάσει φτάνοντας αποκομμένος στον πρώτο κεντρικό σταθμό του αγώνα, για 8 ώρες. Και ο Ντανιέλ Τσόκεβ, 32χρονος αθλητής, με τη σειρά του στο πρώτο κομμάτι αυτής της διαδρομής που ξεκίνησε στις 6 το πρωί από το Ηρώδιο. How was the race? Quite good. Well, still from the start point, it is 81 kilometers. Have you any problems in the race? Τους, αθλητές, no, not yet. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Ήταν πολύ καλός ο αγώνας μέχρι στιγμής. Δήλωσε ο Άρη Μουστάλα. Τάμας Ουρμπαντόφ με τον αριθμό 23. Το 113, Χιρόκο Οκιγιάμα. Και 38 χρόνια πριν από την Ιαπωνία. Αυτός είναι ο Τάμας Ουρμπαντόφ και με το 28 ο Στέφαν Πέτερσον. 32χρονος πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του πρώτου δύσκολου κομμάτιου του άγωνα. How did you race? I want to keep pace. Thank you. Χιρόκο Οκιγιάμα που δήλωσε πως έχει κάποιο πρόβλημα με τη γάμπα της, πονάει. Ελπίζει όμως να μπορέσει να συνεχίσει. Ο Ετσούο Νακαγιάμα, 49χρονος, στον δικό του αγώνα, έχει μείνει με το πίσω. Ένα βρεγμένο πανί για να δροσίζει. Τους αγωτές μπορεί να το χρησιμοποιηθούν από κάθε σημείο της διαδρομής που έχουν στηθεί οι πάγκοι με τις πρώτες βοήθειες για τους δρομείς. Ακολουθείτε πάντα, φίλες και φίλοι συνδρομητές του Supersport, αποσπάσματα από τον 18ο Διεθνή Αγώνα Σπάρταθλων. Αγώνα που χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει στις συνειδήσεις των αθλητών, οι οποίοι
έρχονται στη χώρα μας από κάθε σημείο του πλανήτη για να αγωνιστούν. Με τον μεγάλο πραγματικά στόχο που είναι η κάλυψη της πολύ δύσκολης και δύσβατης διαδρομής των 246 χιλιόμετρων. Από το Ηρώδιο και τη σκιά, πραγματικά της Ακρόπολης, μέχρι και τη Σπάρτη. Ο Γιώργος Ψάλλας ήταν αυτός που είδαμε προηγουμένως με τον αριθμό 62, με το 127. Ο Τόμο Χίκο για εγκάς. Έτσι είναι, πρέπει να πας πιο μπροστά. Εκεί είναι. Κοντά μας το Θούρμπαν, τον οποίο παρακολουθήσαμε και στο πρώτο κομμάτι, συνεχίζει ακάθεκτος. Μεσημέρι πια, οι αθλητές συμπληρώνουν 10 ώρες αγώνα. Το πιο καυτό κομμάτι της ημέρας και με κάποια εμπόδια. Όχι τόσο μεγάλα, πάντως στο δρόμο. Πέρα από αυτά, μάλιστα, αποτελούν και συντροφιά. Πήγαινε μπροστά, εδώ. Για τους αγωνιζόμενους, όπως τη Χιρόκο Οκιγιάμα. Που δεν φαίνεται να το είτε μετά από 10 ώρες. Συνεχίζει στο δικό της πολύ καλό ρυθμό. Αυτή όχι. Και παρά το πρόβλημα που επικαλέστηκε με το τέλος του πρώτου κομματιού στον αγώνα μπροστά στην κάμερα του Super Sport. Το κανάλι των πρωταθλητών που βρίσκεται κοντά στα μεγάλα γεγονότα και στους μεγάλους αγώνες. Ένας από αυτούς είναι και τον 18ο Σπάρταθλον, που με απόλυτη επιτυχία ελκύει κάθε χρόνο ανθρώπους όλων των ηλικιών να δώσουν τη δική τους μάχη στην ιστορική διαδρομή που ακολούθησε ο ονομαστός Αθηναίος ημεροδρόμος Φιδιππίδης το 490 π.Χ. Ο Άρη Μουστάλα ήταν αυτός που είδαμε προηγουμένως και φυσικά κάποιοι από τους αθλητές είναι περισσότερο κουρασμένοι. Ο Άρη Μουστάλα, γεννημένος στις 5 Αυγούστου του 1954, και ο Κώστας Ρέπτος με τον αριθμό 3. Πίσω του με τον 91 ο Μασαγιούκι Οτάκη, ένας από τους αθλητές που θεωρούνται από